Το κεντρόδασο στο βόρειο τμήμα αντιστέκεται ακόμα με ξηράνσεις που αγγίζουν το 50% της βλάστησης. Το κεντρόδασος και οι αμοθήνες στην Ίσο Χρυσή εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Στο νότιο τμήμα, στους αμνώδεις κέντρους, η καταστροφή είναι ολική. Διάφορες παρεμβάσεις αλλά και δράσεις σχεδιάζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για την ανασύσταση του οικότοπου. Δεν θα μπορέσει να ανακάμψει ουσιαστικά αν δεν κάνουμε πράγματα τόσο για την τεχνητή αναδάσωση όσο και για την αποκατάσταση των αμοθηνών. Οδυνηρή διαπίστωση είναι και η ύπαρξη δικτύου δρόμων πολλών χιλιομέτρων με συνέπεια να έχει προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στο ριζικό σύστημα των κέντρων. Πάντως, οι αναδασώσεις δεν πρόκειται να γίνουν πριν το φθινόπωρο του 2023, όπως ξεκαθάρισε η Μαρία Κοζηράκη. Με κάποιες μελέτες και με παρατήρηση, να δούμε αυτή τη χρονιά στο πώς θα πρέπει να επέμβουμε την επόμενη με έργα, με δράσεις, πού θα πρέπει να γίνουν τεχνητές αναδασώσεις. Την ενισχυτική κατάσταση με τη βλάστηση στο νησί διαπίστωσε η Μαρία Κοζηράκη στη διάρκεια αυτοψίας, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά την άρνηση συμμετοχής από το Δήμο Ιεράπετρας και παρά την αδυναμία μεταφοράς με σκάφος του λιμενικού λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Κρίμα που ο Δήμος Ιεράπετρας, ενώ συμμετέχει με μέλος στην επιτροπή αυτή, αρνήθηκε να έρθει στη Χρυσή. Απουσίασε από τις τελευταίες συνεδριάσεις και γενικά ο Δήμαρχος εξέδωσε έγγραφο με το οποίο δεν επέτρεψε σε υπαλλήλους του να συμμετέχουν στην αυτοψία από δικές του υπηρεσίες. Και μπορεί φέτος τα τουριστικά ημερόπλια να κάνουν μόνο το περίπλου του νησιού, καθώς και στάσεις κοντά στις παραλίες για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες, όμως του χρόνου το καλοκαίρι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά σε σχέση με την επισκεψιμότητα στο νησί. Θα υπάρχουν δηλαδή επισκέπτες πάνω στο νησί, ένα αρκετά ικανοποιητικός αριθμός, οι οποίοι θα μένουν στις παραλίες. Από του χρόνου φαντάζομαι θα υπάρχει και μίσθωση για ομπρελοκαθίσματα στις παραλίες.